Κυρίες και κύριοι, περνάμε κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, επειδή έχετε υπηρετήσει και τον χώρο της υγείας, εάν κατά τη γνώμη σας πώς αξιολογείτε μάλλον τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης, ότι δηλαδή ενεργοποιεί και την πρωτοβάθμια φροντίδα στη μάχη κατά του κορονοϊού. Κοιτάξτε, εμείς όπως είδατε κύριε Μελιγκόνη και το αναφέρατε και εσείς προηγούμενα, από την πρώτη στιγμή που υπήρχε η κρίση της πανδημίας δείξαμε πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, με θετικές προτάσεις να συμβάλλουμε σε μια συνολική προσπάθεια και στηρίξαμε φυσικά και τα μέτρα τα οποία έφερε και η κυβέρνηση όσον αφορά την προστασία για τον πληθυσμό και τα μέτρα αυτά της πρόληψης. Ταυτόχρονα όμως αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή τέσσερα μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είχε να κάνει με την ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσλήψεις και να ενισχυθεί το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και επειδή δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, επειδή άκουγα πριν τον συνάδελφο τον κύριο Πουκόρο, επειδή ξέρετε ήμουνα και υπουργός δημόσιας διοίκησης, οι 4.000 προσλήψεις δεν ήταν μια γενική εξαγγελία, είχαν προχωρήσει με προκήρυξη και με προγραμματισμό μέσα από τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 19 και το 20, έχοντας εξασφαλίσει και τους αντίστοιχους πόρους με τους συναδέλφους τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Και μάλιστα, όπως και εσείς αναφέρατε, αυτά είναι τα στοιχεία, τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μέχρι το 2014 δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το 2016 και μετά έγιναν 19.500 προσλήψεις. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να επιταχυνθούν οι μόνιμες προσλήψεις, γιατί ξέρετε δεν τελειώνουμε σε 2 μήνες, θα έχει συνέχεια, ακόμα και αν όπως όλοι πιστεύουμε αποκλιμακωθούν σταδιακά τα μέτρα, πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι για όλους τους υπόλοιπους μήνες και για ένα χειμώνα που θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πάμε προσωρινά μέτρα. Το δεύτερο είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά με όρους δημοσίου συμφέροντος, όχι με αυτό το προκλητικό τρόπο που προέβλεψε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται στην ουσία να διπλασιάσει το τίμημα από 800 σε 1.600 ευρώ για κάθε κρεβάτι εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Ότι τώρα που υπολογίζουν και το εργατικό κόστος δεν θα σας καλύπτει από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι προκλητική η διαφορά. Γιατί σας θυμίζω ότι τα 800 ευρώ ήταν σύμβαση που υπήρχε ήδη του ΕΟΔΗ με τις ιδιωτικές κλινικές. Το τρίτο είναι ο πολλαπλασιασμός των τεστ. Και το τέταρτο είναι αυτό που με ρωτήσατε, όπου θεωρούμε ότι δηλαδή, επιτέλους η στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ένταξή της σε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, εκεί ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή ο Ανδρέας Ξανθός, που έχει και την ευθύνη για το παρατηρητήριο της υγείας που έχουμε γενιάσει, επέμεινε πάρα πολύ. Και μάλιστα οφείλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, ορισμένες από αυτές τις ιδέες τις έχει υιοθετήσει από ό,τι εξαγγέλθηκε σήμερα, αλλά δυστυχώς αποσπασματικά. Χρειάζεται να υπάρξει πολύ μεγαλύτερος συντονισμός και μόνιμη ένταξη αυτού του δικτύου στο γενικό αυτό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Τώρα, να υποθέσω ότι λένε και οι ίδιοι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί, ότι τα 30 ευρώ την επίσκεψη και τα 10 ευρώ για τηλεεπίσκεψη, να το πω έτσι, είναι μια ικανοποιητική αυτούς τιμή για την υπηρεσία. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή την ίδια ώρα οι συνάδελφοί τους στο δημόσιο τομέα προσπαθούν πολλές φορές με ακατάλληλες μάσκες και σε συνθήκες που είναι επικίνδυνες για τους ίδιους, με 1.300 ή με 1.500 ευρώ να βρίσκονται με όλες τους δυνάμεις στην πρώτη γραμμή της μάχης. Θα θέλατε μάλλον η κυβέρνηση να εξαγγείλει και αυξήσεις στις αποδοχές των υγειονομικών του δημοσίου. Καταρχάς, όπως πολύ σωστά λέτε, αυτή τη στιγμή οι γιατροί, οι νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας δίνουν μια τεράστια μάχη με αυτοθυσία, χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία αυτοπροστασίας πολλές φορές. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η αξιοποίηση και των γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Θα περίμενε κανείς αφενός να υπάρξει μια ενίσχυση μισθολογική όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό αυτή τη στιγμή που δίνει τη μάχη, και θα έλεγα συνολικά μια ενίσχυση και μια διασφάλιση και αναγνώριση και του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι κάτι που συζητήσαμε και στη Βουλή, προκειμένου το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό να μπορεί να ενταχθεί και στα βαρέα και ανθυγινά, που καταλαβαίνετε ότι αυτή την περίοδο αν είναι μια κατηγορία προσωπικού που σαφώς λειτουργεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και με πολύ μεγάλο πατριωτισμό. Να επισημάνω και μια άλλη διάσταση, ότι αυτή τη στιγμή επιλέγει να αξιοποιηθούν και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Αυτό βέβαια είναι κατανοητό σε μια τέτοια κρίση που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε μέσω των προσλήψεων, και ξαναρχόμαστε πάλι στο ίδιο, ναι, αντί να φεύγουν οι γιατροί από τα κέντρα υγείας και να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να γινόντουσαν αυτές οι προσλήψεις τις οποίες αναφέραμε, και επιτέλους να επιταχυνθούν και οι 2.000 προσλήψεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, και από ό,τι γνωρίζουμε πάνε με πάρα πολύ βραδύ τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχει αρχίσει να ανοίγει μία συζήτηση για την επόμενη μέρα της πανδημίας, και ήδη και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι πλέον θα είμαστε σε ένα διαφορετικό τοπίο που πάει περίπατο οτιδήποτε προεκλογικό είχε υποσχεθεί. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι λέγατε στις 7 Ιουλίου προφανώς δεν είναι στο τραπέζι όταν θα δούμε τι ζημιά έχει γίνει στην οικονομία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν κατά τη γνώμη σας, όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και μπούμε στην κανονικότητα, επειδή θα είναι διαφορετική από αυτή την κανονικότητα που εικάζαμε όλοι ότι θα μπαίναμε τέλος πάντων, αν με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποφανθεί ο λαός, δεν εννοώ απαραίτητα εκλογές, αλλά τέλος πάντων άλλη λαϊκή εντολή είχε η κυβέρνηση και φαίνεται ότι μετά θα κληθεί να διαχειριστεί άλλου τύπου καταστάσεις. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Ναι. Το πρώτο, ότι αν κάτι επιβεβαιώνεται μέσα από αυτή την κρίση, είναι βασικές αρχές που ο προοδευτικός χώρος, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υποστηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή την ανάγκη ενός ισχυρού κράτους, ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, μιας ισχυρής δημόσιας υγείας και μιας αλλαγής πολιτικής σε μια επεκτατική λογική έξω από τη λιτότητα. Αυτό πλέον επιβεβαιώθηκε, έστω και για την αντιμετώπιση της κρίσης, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα είναι μια δύσκολη μέρα η επόμενη μέρα. Για να μπορέσει όμως γρήγορα να επανακινήσει η οικονομία χωρίς μεγάλες κοινωνικές συνέπειες, με το να μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι ως κοινωνία συνολικά, χωρίς να αφήσουμε πίσω μας τμήματα της κοινωνίας, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ εύστοχα στη Βουλή, να μην ισχύσει στην οικονομία και στα μέτρα τα κοινωνικά η αντίληψη της ανοσίας της αγέλης. Ναι. Πρέπει όλοι μαζί, και όλες οι χώρες της Ευρώπης και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν εμείς λέμε ότι για να είναι η επόμενη μέρα βατή και αισιόδοξη και με προοπτική, πρέπει τώρα να πάρθουν τα αναγκαία οριζόντια μέτρα της οικονομίας, και ταυτόχρονα πρέπει τώρα να στηριχθεί η κοινωνία, να στηριχθούν οι μισθοί, να απαγορευτούν οι απολύσεις, να υπάρξει πραγματικά ένα κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς, αν στην υγεία ερχόμαστε και στηρίζουμε πάρα πολλές από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κριτική, γιατί πιστεύουμε ότι τα μέτρα και αποσπασματικά είναι, απόδειξη ότι κάθε εβδομάδα προστίθενται καινούργια, αλλά μπορεί να μας οδηγήσουν, και ήδη μας οδηγούν, σε βαθύτερη ύφεση. Να πω και μια κουβέντα για την Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε. Ναι, με αυτό ούτως ή άλλως θα ήθελα να κλείσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δηλαδή πώς απαντάτε στην κριτική ότι η πρόταση Τσίπρα για έκδοση ευρωομολόγου από τους πρόθυμους, 9, 10, 15 έως είναι, ότι θα είναι το πρώτο βήμα διχασμού και διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η απάντηση είναι ότι ο διχασμός και ο κίνδυνος διάλυσης δεν έρχεται από αυτούς που ζητούν να εκδοθεί επιτέλους ένα ευρωομόλογο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και να αλλάξει η πολιτική της Ευρωζώνης και συνολικά της Ευρώπης, αλλά έρχεται από αυτούς με κυρίαρχη τη στάση της Γερμανίας και των συμμάχων της, οι οποίοι εμένουν στην ίδια συνταγή, Στα ίδια εργαλεία θέλουν πάλι να κόψουν κουστούμια μνημονίων, αντί να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Ιταλική και η Ισπανική, βυθίζονται. Ναι. Και καταλαβαίνετε, κύριε Μελιγκόνη, ότι καμία χώρα δεν μπορεί να δεχτεί να αυτοκτονήσει. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν έστω και κάποια πιο σημαντικά μέτρα και μια αλλαγή πολιτική στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, τότε αυτή η αιμονή είναι που φέρνει τα προβλήματα στην Ευρωζώνη. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό που συμμερίζονται αυτή τη στιγμή το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά συνολικά και οι περισσότερες κυβερνήσεις Ευρώπης και αυτές που δεν είναι στον προοδευτικό χώρο, αλλά έχουν συνυπογράψει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, και την επιστολή. Ναι. Και νομίζω ότι προστίθενται και άλλες χώρες αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λογική. Είναι να υπάρξει ένα τέτοιο ευρωομόλογο, δηλαδή μια αμοιβαία αντιμετώπιση του χρέους. Ναι. Δεν αρκεί η προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Και αυτό που είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ένα new deal για την Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έρχεται η Αμερική και δίνει 3-3 στην οικονομία, δεν μπορεί η Ευρώπη με αυτά τα ψίχουλα που αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η πίεση, γιατί τελικά είναι και μια πολιτική πίεση αυτή που ασκείται, ναι, θα οδηγήσει σε μια θετική απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.